winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Μουλαζίμις, Μπάλαζιτς, πίεση ψηλά από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Βλέπετε τον Ντουβεντρού να πλαισιώνει τον Αζουλάου που κερδίζει εδώ την μπάλα από το λάθος του Μπαρμπόσα. Οικονομίδης Βινίσιους, κίνηση από τον Ντουβεντρού, το σούτ από τον Βινίσιους. Πρώτη τελική προσπάθεια εδώ στο παραλίμνη, στο 7ο λεπτό η μπάλα φεύγει έξω. Εδώ ξανά η φάση με τον Βινίσιους, δυνατό μεν το σούτ. Βινίσιους, Θεοδόρου κερδίζει. Έγινε φάουλ από τον Κυριάκου και βγαίνει ήδη η πρώτη κίτρινη κάρτα. Για το μαρκάρισμα που βλέπετε εδώ, σε φάση αντεπίθεσης η Ένωση. Ενεύσκη όταν ο Κλέιμαν ήταν έτοιμο να ρίξει την μπάλα προς τα μέσα, να δούμε τη φάση. Καθώς ο Κουμής μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το σουτ κόντρα, η μπάλα κατέληξε στον Βελίδη. Αυτή είναι η πρώτη τελική και για τους γηπεδούχους. Και νωρίτερα προσπάθεια με το αριστερό σουτ από τον Κουμή, κόντρα την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα ο Βελίδης. Αζουλάο έρχεται πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Έδωσε στον Ψάλτη, ανέβηκε και ο Βαγγέλης ο Κυριάκο, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα από αντικανονική θέση, σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού του Ιωάννη του Λαζάρου. Και εδώ σωστός ο βοηθός. Κα. Του Βεντρού. Βινίσιους, πάνε να παίξουν γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Αζουλάου πήγε να βρει τον Βινίσιους, κέρδισαν οι της Ένωσης. Ο Ριέρα στο έδαφος, παίκτης της Ένωσης στο βάθος. Ο Βαρέλα είναι, σηκώθηκε. Εδώ βλέπουμε ότι τον βρήκε ο Φαμπρίσκα. Πάει για μεγάλη εκτέλεση ο Δημήτρης Ομουλαζίμης, στέλνοντας την μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Με δεύτερη κεφαλιά απομακρύνθηκε, επιμένει με τον Ριέρα να κάνει το γυριστό σουτ και την μπάλα να περνά πάνω από την εστία του Βελίδη. Δείτε τη φάση από την αρχή. Τον αρχηγό, τον Γιώργο τον Οικονομίδη. Παγιά απέναντι, είναι σε θέση offside. Ο Ντουβεντρού. Με τον Ντουβεντρού λίγο το σώμα ενδεχομένως να είναι κάποια εκατοστά μπροστά. Στέλνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Το Ολυμπιακό έγινε η κεφαλιά από τον Μπάλαζιτς. Απέκρουσε ο Βελίδης. Η καλύτερη στιγμή είναι αυτή της Ένωσης στον αγώνα. Εδώ ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του φάουλ και την κεφαλιά από τον Μπάλαζιτς. Πιο ψηλά από όλους. Σαντίκ. Φάουλ από τον Νάνι. Σαν τα κοκόρια οι δύο ποδοσφαιριστές. Κοντά τους ο Λούκας Σωτηρίου, τους καλεί αμέσως. Μπορεί το παιχνίδι να μην έχει βγάλει πάρα πολλές φάσεις, αλλά υπάρχει έτσι η ένταση, οι μονομαχίες γίνονται με πάρα πολύ δύναμη και πάθος. Η επιθυμία των δύο ομάδων για να φτάσουν στην νίκη είναι δεδομένη και αποτυπώνεται, αν θέλετε. Έχει βγάλει κίτρινη και στους δύο, Ανδρέα, ή μόνο στο Σαντίκ? Στο Σαντίκ για την κίνηση στο πρόσωπο του Νάνι προφανώς. Είναι ο δεύτερος παίκτης που κιτρινίζεται από τον Λούκα Σωτηρίου. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε ακριβώς το τι συνέβη. Εδώ τον πιάνει αρχικά και στη συνέχεια κάνει αυτή την κίνηση στο πρόσωπο. Ο Φαμπρίσκα έκανε κίνηση για να δούμε αν θα δοθεί σε θέση offside. Σήκωσε τώρα το σημειάκι, περίμενε να πάει πάνω η μπάλα του ο βοηθός. Είναι λίγο πιο μπροστά ο Κα. Του Βεντρού, πάρα πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας με τον Αζουλάο. Ο Φαμπρίσκα θα πάρει την μπάλα, ο Μπάλαζιτς έπεσε κάτω. Ο Φαμπρίς, δεν υπάρχει κάτι λέει ο Λούκας Σωτηρίου. Για να δούμε εδώ, μου φάνηκε λίγο πιο μπροστά εδώ ο Φαμπρίς. Έρχεται σε επαφή με τον Μπάλαζιτς, αλλά δεν είναι φάση νομίζω που θα έπρεπε να φέρει την σχάτη των ποινών. Αζουλάο. Φάουλ από τον Βραζιλιάνο επιθετικό του Ολυμπιακού.
Βγήκε και η κίτρινη κάρτα από τον Λούκα Σωτηρίου. Στον Αζουλάο. Για να δούμε τώρα την ένωση με τον Μουλαζίμι να προωθεί την μπάλα. Έρχεται ο Σαμπίνια να την κερδίσει, να γλιστρήσει στη συνέχεια. Ο Μουλαζίμις είναι εντός περιοχής. Έχουμε κόρνερ. Εδώ θα ξαναδούμε την φάση. Ενώ κερδίζει ο Σαμπίνια, έχει υπό τον έλεγχο του την μπάλα, χάνει την ισορροπία του. Ο Μουλαζίμις εδώ προωθεί λίγο περισσότερο την μπάλα από ό,τι θα έπρεπε. Ο Κίκο. Ο Κα. Ξανά ο Κίκο. Γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Γύρισε ο Ντουβεντρού στην περιοχή. Κόντραρε η μπάλα, την έχασε. Ο Κλέιμαν με δεύτερη προσπάθεια. Έρχεται ο Νάνι να δώσει την λύση. Και εδώ η προηγούμενη φάση με τον Ντουβεντρού. Απομακρύθηκε η μπάλα, ο Κα την στέλνει ακόμα πιο μακριά από την περιοχή. Πανέρχεται η ένωση με τον Ριέρα από την πάσα του Μπαρμπόσα. Κουμής, το γύρισμα απέναντι, πολύ καλό, δοκάρι από πολύ κοντά. Μεγάλη ευκαιρία από τον Μπάλαζιτς, συνεχίζει και πιέζει. Η ένωση έχασε την ευκαιρία του αγώνα. Εδώ θα ξαναδούμε την φάση με την σέντρα τον Ριέρα. Το γύρισμα στη συνέχεια από τον Κουμή. Ασίστ έβγαλε στον Μπάλαζιτς που μόνος εκεί στο δεύτερο δοκάρι από πολύ κοντά δεν μπορεί να ευστοχίσει, είναι άτυχος στο κάθετο δοκάρι, σύμμαχος του Βελίδη σε αυτή την φάση το δεξί του δοκάρι. Δύο μετά την μεγαλύτερη ευκαιρία που δημιουργήθηκε στο παιχνίδι. Έχει βγάλει ήδη την κίτρινη κάρτα στον Κουμή. Ο οποίος θα χάσει το επόμενο παιχνίδι. Με τις κάρτες, αν κάποιος δεν ήταν μαζί μας, θα το επαναλάβουμε τώρα. Εμείς ξαναβλέπουμε ότι όντως πατάει τον αντίπαλο, κάνει το φάουλ και δέχεται την κίτρινη κάρτα του Σωτηρίου. Προλαβαίνει ο Ντουβεντρού και θα δεχτεί την πάσα από τον Αζουλάο και θα μπει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το γύρισμα, πέρασε η μπάλα. Έρχεται ο Κίκο για να κάνει το σούτ. Είναι απελπιστικά άστοχο. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ότι φεύγει από κανονική θέση, είναι παίκτης δεξιά που τον καλύπτει. Ο Ντουβεντρού μπαίνει στην περιοχή. Προτιμά να δώσει την πάσα. Έρχεται ο Κίκο. Βλέπετε από ποιο σημείο. Μοιάζουν αρκετά οι δύο κινήσεις ως τώρα από τους δύο πάγκους. Βαρέλα. Πέρασε, πρόλαβε την μπάλα ο Βαρέλα. Έπεσε κάτω και έδωσε πέναλτι ο Λούκας Σωτηρίου στο 67ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για την ένωση για να ανοίξει το σκορ με τον Βαρέλα. Ο Κίκο τον μαρκάρει. Περνά. Έρχεται ο Βινίσιους. Για να δούμε και από εδώ. Δεν βλέπω να κάνει κάποια κίνηση ο Βινίσιους. Ίσως αυτό να μας διαφωτίσει αυτό το replay. Τελείω Σαντίκ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ένωση. Ο Σαντίκ ανοίγει το σκορ. Είναι εύστοχο στη μεγάλη ευκαιρία που δόθηκε από το πέναλτι του Βαρέλα. Εδώ ξανά δίνει το προβάδισμα σε αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει την υπεροχή σε ό,τι αφορά την κατοχή της μπάλας. Κικό. Είναι πολύ καλή πάσα για τον Κοφή. Παλιά απέναντι, κεφαλιά από τον Αζουλάου πάνω στον Κλέιμαν. Εδώ ξανά παλιά από τον Κοφή και κεφαλιά από τον Αζουλάου πάνω στον... Πάει στο ύψος του πέναλτι μπάλα εκεί που ο Μπάλαζιτς την απομακρύνει ο Αγκύρη με το που πήγε και κέρδισε την κεφαλιά. Ο Ουντόζη βγαίνει στην κόντρα επίθεση με άλλους τρεις παίκτες να τον ακολουθούν. Είναι γρήγορος. Τώρα θα πάει να δώσει την πάσα. Έγινε φάουλ από τον Κίκο και κίτρινη κάρτα αμέσως από τον διαιτή Σωτηρίου. Ο Κίκο θα χάσει τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Ουντόζη. Και το φάουλ από τον Κίκο. Εκτελεί λοιπόν ο Ριέρα. Ο Ουντόζη από κοντά. 2-0 η ένωση. Χρυσή αλλαγή του Τσέντο Μυριανεύσκη. Ο Ουντόζη σκοράρει στο 83ο λεπτό. Και αξιοποιεί την άψογη εκτέλεση του φάουλ από τον Ριέρα. Βγήκε αλλά δεν πρόλαβε να διεκδικήσει την μπάλα ο Βελίδης. Εντελώς μόνος. Ανεβαίνει και καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα. Σημειώνοντας το 2-0. Έτσι λοιπόν η Ένωση διευρύνει το προβάδισμά της
Ριέρα. Σταροκίν. Ουντόζι. Μαϊσουράντζε. Ριέρα. Έχουν και την ψυχολογία με το μέρος τους οι παίκτες της Ένωσης. Ουντόζι. Πάσα για τον Σαντίκ. Το σούτ με το αριστερό. 3-0. Στο 91ο λεπτό, δεύτερο γκολ του Σαντίκ στο παιχνίδι. Το βλέπουμε τον γκολ. Ο Ουντόζι βρίσκει τον Σαντίκ με το αριστερό. Αντίθετα από εκεί που περίμενε ενδεχομένως ο Βελίδης. Η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Και έτσι λοιπόν η Ένωση θα σφραγίσει με αυτό το επιβλητικό αποτέλεσμα. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.